την τελική τους μορφή λαμβάνει η πρώτη φάση για το ανοιχτό κέντρο εμπορίου στον αγορά της Κυπαρισίας, ένα έργο το οποίο έλαβε και τη χρηματοδότηση από το αρμόδιο Υπουργείο μαζί και με το επιμελητήριο, καθώς τα υπολοιπόδια και τα έργα που αφορούν τη συμμετοχή του επιμελητήριου Μεσσηνίας, ενώ τα παρακολουθεί από κοντά ο Εμπορικός Σύλλογος της πόλης. Τουλάχιστον τα δεδράκια και η δενδροφύτευση που έγινε έπιασε τόπο, παρά το γεγονός ότι είχαμε πρόσφατα και έρηδες στην περιοχή, με αποτέλεσμα κάποια από αυτά να καταπέσουν. Το ανοιχτό κέντρο εμπορίου φιλοδοξεί να αλλάξει τη μορφή της Κυπαρισίας όπως τη γνωρίσαμε εδώ και πολλά χρόνια. Μάλιστα το μοτό του Εμπορικού Συλλόγου είναι «Η Κυπαρισία αλλάζει». Και νομίζω έχει ενδιαφέρον. Θα μας πεις κάτι. Παράλληλα για το ανοιχτό κέντρο εμπορίου υπάρχουν σημαντικές προοπτικές ώστε το έργο και η δεύτερη φάση του να ολοκληρωθεί το επόμενο χρονικό διάστημα, ώστε να είναι πλήρως αναπτυγμένο πριν το Πάσχα του 2023. Το ανοιχτό κέντρο εμπορίου μπορεί να βοηθήσει στην ανόρθωση της τοπικής οικονομίας, προάγοντας ουσιαστικά όχι μόνο την ψυχολογία των καταναλωτών, αλλά ακόμα περισσότερο και των ίδιων των εμπόρων, του εμπορικού κόσμου, ο οποίος χυμάζεται τόσο από την ακρίβεια, το κόστος αύξησης πρώτων υλών, αλλά και από την πανδημία που περάσαμε τα τελευταία χρόνια. Αρκεί βέβαια να γίνουν και οι απαραίτητες εργασίες. Όπως είδατε, η δεδροφύτευση έχει προχωρήσει. Έχουν ήδη αποκατασταθεί τα δεντρίλια και νομίζω ότι έχει ιδιαίτερη αξία για την τόνωση της τοπικής αγοράς. Ίσως είναι και μια ευκαιρία να αλλάξει μορφή ο τόπος τα τελευταία χρόνια, ο οποίος δυστυχώς παρέμενε στην ίδια κατάσταση τα τελευταία χρόνια.